Στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και η μετατροπή της και η μεταμόρφωση της και η εξέλιξή της το 2030 σε έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης για όλη την ευρύτερη περιοχή. Αυτό επιτυχάνεται με ένα συγκροτημένο και συγκεκριμένο master plan, την Ατζέντα 2030-30 έργα και πλέον για τη Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και μια συγκεκριμένη στόχευση. Με δύο συγκεκριμένους υποστόχους. Ο πρώτος υποστόχος είναι να αξιοποιήσουμε στη Θεσσαλονίκη όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, γεωπολιτική θέση, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξωστρέφεια που έχει η πόλη και διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός στόχος είναι να καλύψουμε το κενό που υπάρχει για δεκαετίες μεταξύ της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κέντρο-ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αυτό γίνεται με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και με συγκεκριμένα έργα υποδομής που βοηθούν είτε την ανάπτυξη, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Δυτικής Θεσσαλονίκης με μεγάλες αναπλάσεις, παραδείγματος χάρη όπως είναι αυτή του Παύλου Μελά ή βεβαίως με δομές υγείας όπως είναι αυτή του νέου ογκολογικού νοσοκομείου, είτε βεβαίως αφορούν τον αναπτυξιακό τομέα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η αξιοποίηση του στρατοπέδου Γκόνου σε κέντρο logistic. Είναι λοιπόν μια συγκεκριμένη στόχευση και ένα σχέδιο το οποίο υπηρετούμε με θρησκευτική ευλάβεια κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού και βεβαίως οι σημερινές πρωτοβουλίες με επικεφαλής τον Υπουργό τον κύριο Σκέρσο και με άλλα στελέχη της κυβέρνησης ακριβώς σε αυτό τον στόχο αυτό το στόχο εξυπηρετεί. Να δούμε την εξέλιξη των έργων και να βάλουμε και άλλες ψηφίδες σε αυτή τη σύγχρονη αναπτυξιακή εικόνα που διαμορφώνεται για την πόλη του 2030.